τέλει τις τάσεις στο διμερές επίπεδο ως μία κινητικότητα μετακολλημάτων, κατά την εύστοχη φράση του. Τα 4 χρόνια της διμερούς ψυχρότητας διαδέχτηκε μία διετία προσέγγισης και αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων, η οποία τοποθετείται από τον Σεπτέμβριο του 1970 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1972. Η νέα αυτή περίοδος αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο. Η Ελλάδα έχει αποπεμφθεί πια από το Συμβούλιο της Ευρώπης, που όπως γνωρίζουμε είναι αρμόδιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επιχειρεί να ασκήσει μια ενεργή βαλκανική πολιτική. Στη Γιουγκοσλαβία παρατηρείται μια κατήσχηση φυγόκεντρων δυνάμεων που εκφραζόταν στην περίπτωση της Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με την ανάδυση ενός ιδιότυπου σλαβομακεδονικού εθνικισμού που δεν στρεφόταν μόνο κατά της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αλλά οριοθετούνταν σαφώς, και χρησιμοποιώ τα λόγια του συγγραφέα, και από την κεντρική γιουγκοσλαβική κυβέρνηση ή καλύτερα επιβαλόταν σε αυτή. Με άλλα λόγια, η ανακοίνιση του Μακεδονικού κατέστη κύριο μέλημα των Σκοπίων κατά την περίοδο αυτή, ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις του Βελιγραδίου. Όμως, το ευρύτερο κλίμα της ύφεσης στις σχέσεις της Ανατολής και της Δύσης, η στροφή της Γιουγκοσλαβίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς και η ανησυχία της Γιουγκοσλαβίας για μια πιθανή προσέγγιση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, στάθηκαν κατά τον συγγραφέα καταλυτικοί παράγοντες για μια αναθέρμανση των διμερών σχέσεων. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 1971, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της δικτατορικής κυβέρνησης, Χρήστος Ξανθόπουλος Παλαμάς, επισκέφθηκε επίσημα το Βελιγράδι. Αν και ο τύπος των Σκοπίων άφησε να εννοηθεί ότι η πορεία των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων θα ήταν εξαρτημένη από την αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας από την Ελλάδα στην Ελλάδα, εν τούτης, η Αθήνα και το Βελιγράδι δεν είδαν εν τέλει το μακεδονικό ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη των υπόλοιπων διμερών σχέσεων. Οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές και ο τουρισμός συνεπώς αναπτύχθηκαν, τα ύδατα του αξιού αξιοποιήθηκαν με πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όμως η Ελλάδα εν τέλει δεν ανανέωσε την παλιά Συμφωνία Μεθοριακής Επικοινωνίας, αρνήθηκε κάθε ζήτημα μακεδονικής μειονότητας, ούτε και υπέγραψε ποτέ μορφωτική και πολιτιστική συμφωνία με την Ομόσπονδη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως είχε επιδιωχθεί από την δημοκρατία αυτή και είχε γίνει σε άλλες περιπτώσεις με άλλες χώρες. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος καλύπτει την χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 1973 μέχρι και την κατάρρευση του στρατιωτικού καθεστώτος. Κατά την περίοδο αυτή, τα όποια ασυντόνιστα και αποσπασματικά βήματα είχαν προηγηθεί για κάποια προσέγγιση, υποχώρησαν μπροστά σε μια νέα ατμόσφαιρα ψυχρότητας. Η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει επισήμως τη μακεδονική εθνότητα της Γιουγκοσλαβίας ως ένα τεχνητό δημιούργημα, ενώ η γιουγκοσλαβική πλευρά εγείρει στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών μειονοτικά ζητήματα με στόχο την Ελλάδα. Το κλίμα επιδεινώθηκε μετά την ανατροπή του δικτάτορα Παπαδόπουλου και την επιβολή ενός αυταρχικότερου καθεστώτος υπό τον Δημήτριο Ιωαννίδη. Όμως, παρά το βαρύ περιβάλλον ως προς τα εθνοτικά και ενάντια ίσως σε κάθε αντίθετη προσδοκία, συνεχίστηκαν απρόσκοπτα οι εμπορικές συναλλαγές, προωθήθηκαν τα θέματα της υδροοικονομίας, εγκαινιάστηκε ακόμη και βιομηχανική συνεργασία. Στον επίλογο, ο κύριος Φέτας ανασυνθέτει και συνοψίζει τις επιμέρου ερμηνείες και αξιολογήσεις του. Η αποτίμηση δείχνει ότι οι διμερείς σχέσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο χαρακτηρίστηκαν από ασυνέχεια, αλλεπάλληλες παλινδρομήσεις και αποτελεσματικότητα. Η τεκμηρίωση της μελέτης είναι εξαντλητική. Μόνο η αναφορά στους τίτλους καταλαμβάνει 15 σελίδες του βιβλίου. Οι πρωτογενείς πηγές περιλαμβάνουν αδημοσίευτο διπλωματικό υλικό σε αρκετές περιπτώσεις με την ένδειξη άκρος απόρριτο. Ο συγγραφέας μελέτησε και αξιοποίησε αρχεία της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και διπλωματικά τεκμήρια από άλλες χώρες. Η πολυγλωσία του κυρίου Σφέτα
του έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει μια εντυπωσιακή γκάμα πρωτογενών πηγών, δημοσιευμάτων του τύπου και βιβλιογραφίας στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ρωσική, βουλγαρική, στις γλώσσες της πρώην Ιουγκοσλαβίας και βέβαια στα ελληνικά. Ο κύριος Φέτας στο βιβλίο αυτό αναζητά αίτια, ερμηνεύει κίνητρα και καταστάσεις και κατορθώνει να δώσει κατά τη γνώμη μου μία συνεκτική εικόνα μέσα από ένα τελείως ασύνεκτο χρονικό. Τοποθετεί τα διαχρονικά θέματα των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων σε κάθε επίπεδο ανάλυσης, εσωτερικό, διμερές, διεθνές, με νυφάλια και σαφή επιχειρηματολογία. Για παράδειγμα, αναλύει το μακεδονικό ζήτημα όχι μόνο ως ένα διμερές διακρατικό πρόβλημα των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, αλλά και ως ένα διμερές ελληνοβουλγαρικό ζήτημα και ένα διμερές βουλγαρο-γιουγκοσλαβικό ζήτημα, και εν προκειμένου, όπως φαντάζεστε, οι τρίτοι παρατηρητές έβλεπαν τρία κράτη να προβάλλουν τρεις αλληλοσυγκρουόμενες απαντήσεις για το ίδιο θέμα. Όπως ανακύπτει από την ανάπτυξη, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όπως τόνισε και ο κύριος Κόντης, και ειδικά από τη δεκαετία του 60 και μετέπειτα, η Ιουγκοσλαβία φάνηκε να χαράσει εν προκειμένου μια μακροπρόθεσμη γεωστρατηγική και εθνοστρατηγική για την πραγμάτωση των στόχων της. Ο συγγραφέας επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι η πραξικοπηματική ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το 1967 ενίσχυσε τη διαδικασία της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας στα Σκόπια. Και όπως λέει, όπως σήμερα η αρχαιότητα για την ακαδημαϊκή και πολιτική ελίτ της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αποτελεί τον βασικό άξονα στην αναζήτηση του ιστορικού χρόνου της Σλαβομακεδονικής ταυτότητας λόγω της διένεξης με την Ελλάδα για το όνομα, τότε το βασικό αξίωμα ήταν ο σφετερισμός της βουλγαρικής μεσαιωνικής παράδοσης. Όπως επισημαίνει, σήμερα φετιχοποιείται ο Μέγας Αλέξανδρος, τότε ο Βούλγαρος Τσάρος Σαμουήλ. Την ίδια περίοδο, η Βουλγαρία θα υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος ως ιστορική οντότητα, ότι είναι απαράδεκτη η παραχάρεξη της βουλγαρικής ιστορίας από τους ιστορικούς των Σκοπίων και δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στη Βουλγαρία. Ενώ στην Ελλάδα, η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την απαγόρευση της δημόσιας χρήσης του σλαβομακεδονικού ιδιώματος σε δημόσιους χώρους αποδείκνυε, όπως επισημαίνει, το ψυχολογικό κυρίως πρόβλημα που είχαν οι Έλληνες με το σλαβομακεδονικό ιδίωμα, στο οποίο και διέβλεπαν εθνικό κίνδυνο. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, το μακεδονικό δεν φαίνεται να τέθηκε ποτέ για τη γιουγκοσλαβική πλευρά ως ένα πραγματικό πρόβλημα για τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά ούτε και κλώνησε ποτέ την παραδοσιακή διμερή φιλία που επικαλούνταν τόσο τακτικά οι Έλληνες πολιτικοί μέσα από τις σελίδες του βιβλίου και έξω από τις σελίδες του βιβλίου. Σήμερα, μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, έχει πια μεταλλαχθεί σε ένα διεθνοποιημένο, νομικό καταρχήν και ονοματικό πρόβλημα, η οριστική λύση του οποίου αναμένεται να βρεθεί παρά τις κινήσεις 20 ετών υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Σε ευρύτερη προοπτική, η βαθιά αυτή έρευνα ρίχνει φως σε μια ελάχιστα ερευνημένη περιοχή, κατά την οποία οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας δεν τις είχαν αναλάβει μια νομίμως εκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά ένα ανέλεγκτο δικτατορικό καθεστώς. Αν και η μέθοδος του συγγραφέα παραμένει ιστοριογραφική, η διαπραγμάτευσή του αναδεικνύει τη στενή σχέση μεταξύ της ανάλυσης της ιστορίας και της ανάλυσης ζητημάτων διεθνούς δικαίου, αλλά και της πολιτικής ανάλυσης των διεθνών προβλημάτων, τα οποία συχνά εσφαλμένα παρουσιάζονται από διάφορους κύκλους ως τελείως ασύνδετα με το παρελθόν. Για τους παραπάνω λόγους, ο ορίζοντας των αναγνωστών της τιτοϊκής Ιουγκοσλαβίας και της δικτατορίας των συνταγματαρχών θα πρέπει να είναι ευρύς. Η εργασία του κυρίου Σφέτα είναι χρήσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο για τις σχέσεις της Ελλάδας με τα γειτονικά κράτη και εδώ περιλαμβάνονται ειδικοί και μη ειδικοί, ιστορικοί, διεθνολόγοι, πολιτικοί αναλυτές, φοιτητές, το πλατή αναγνωστικό κοινό και προπάντων τα στελέχη που χαράζουν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.
Η ομάδα των εκδόσεων του Επίκεντρου φρόντισε για την άρτια εικόνα της δημοσίευσης σύμφωνα με άριστες εκδοτικές προδιαγραφές. Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική προσθήκη στη σειρά «Ιστορία και κοινωνία του Επίκεντρου», αλλά και μια μονογραφία που, όπως είπε και ο κύριος Παπασαραντόπουλος και ο καθηγητής Κόντης, συμπληρώνει ένα σοβαρό κενό στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία της ιστορίας και των διεθνών σχέσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζάικο. Πριν να δώσω το λόγο στο συγγραφέα, επειδή είναι και αρκετοί νεότεροι συνάδελφοι εδώ, αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε ότι από την έρευνα όλων αυτών των αρχείων, η οποία είχε ως κεντρικό της αντικείμενο της σχέσης Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας στην περίοδο της δικτατορίας, από καραμπόλα, από σπόντα, προέκυψε και ένα εξαιρετικό εύρημα που αφορά τον ευρύτατα διαδεδομένο μύθο στην Ελλάδα περί αμερικανοκίνητης δικτατορίας. Αυτός ο μύθος, από τα στοιχεία που παρατίθενται στο βιβλίο του Σπύρου Σφέτα αλλά και από όσα είπε ο καθηγητής Κόντης, δεν εδράζεται σε πραγματολογικά δεδομένα. Το πίστευαν οι Ιουγκοσλάβοι στην αρχή, αλλά στη συνέχεια από δική τους έρευνα διαπίστωσαν ότι η CIA στην Ελλάδα, παρά το πολυάριθμο προσωπικό της, μάλλον καταλήφθηκε εξ απείνης. Δεν περίμενε ότι οι συγκεκριμένοι θα έκαναν πραξικόπημα και ακριβώς για αυτό το λόγο αναρωτιόντουσαν για αρκετό καιρό εναγωνίως ποιοι είναι αυτοί. Μήπως είναι η Νάσερ της Μεσογείου, και εν τέλει πήραν την απάντηση ότι εντάξει είναι φιλοαμερικανοί. Αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση σχέδιο που υλοποιήθηκε από τη CIA όπως θέλει μία ευρύτατα διαδεδομένη μυθολογία στην Ελλάδα. Το λόγο έχει ο συγγραφέας. Ευχαριστώ τον κύριο Παπασαραντόπουλο και τους προλαλήσεντες. Διαρωτάμε τώρα εγώ τι έχω να πω μετά από όλα αυτά που ακούστηκαν. Και εγώ όντως δεν πιστεύω ότι αυτό είναι δικό μου δημιούργημα με τη χρονική αυτή απόσταση. Και απορώ πως είχα το κουράγιο τόσο χρόνια να το γράψω. Αλλά τότε είχαμε όλο αυτό το νήστρο της έρευνας, της συγγραφής, κάθε μέρα να γράψουμε μία-δυο σελίδες, να δούμε πώς θα συνδέσουμε τα γεγονότα, γιατί αυτό ήταν η μεγάλη δυσκολία για μένα, πώς θα δαμάσω όλο αυτό το υλικό, πώς θα τα βάλω σε μία τάξη και πώς θα συνδέσω το διμερές με το ευρύτερο διαβαλκανικό και με το διεθνές. Αυτό προσπάθησα να δώσω στο βιβλίο, όλες αυτές τις διαστάσεις, γιατί τίποτα δεν απομονώνεται. Τώρα τονίστηκαν τα βασικά σημεία, εγώ θα προσπαθήσω λίγο να τα θίξω πάλι. Όντως όταν έγινε η δικτατορία στην Ελλάδα, στην Ιουγκοσλαβία επικράτησε η άποψη ότι ήταν ένα ευρύτερο αμερικανικό σχέδιο για τον έλεγχο της Νότιας Βαλκανικής και της Μεσογείου. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε με τον πόλεμο των 6 ημερών, ακριβώς τον Ιούνιο του 1967, όταν η Ιουγκοσλαβία, επειδή μέχρι τότε είχε πολύ καλές σχέσεις με την Αμερική, με την Σοβιετική Ένωση, συμπεριφέρθηκε σαν χώρα του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Διέκοψε τις σχέσεις με το Ισραήλ και φαντάστηκε ότι εδώ έχουμε μια αμερικανική πρωτοβουλία για έλεγχο της περιοχής αυτής. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει μια στασιμότητα στις σχέσεις Ελλάδος-Ιουγκοσλαβίας και τα πρώτα βήματα της Χούντας εκλήφθηκαν ως κήρυξη πολέμου, ας το πούμε, από την Ελλάδα κατά της Ιουγκοσλαβίας. Η Χούντα αμέσως κατήργησε την Συμφωνία Μεθοριακής Επικοινωνίας, η οποία χρησιμοποιούνταν από παράγοντες των Σκοπίων, κυρίως Σλαβομακεδόνες πρόσφυγες, υπό το πρόσχημα της μεθοριακής συνεργασίας οικονομικής, με πλαστά διαβατήρια, να έρχονται στα χωριά τους που είχαν εγκαταλείψει κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και να διεξάγουν κάθε είδους προπαγάνδα. Συγκέντρωση υλικού, κρατήστε τη γλώσσα, προφορικές μαρτυρίες για να γράψουν την ιστορία του Μακεδονικού έθνους. Αυτά ήταν γνωστά στην ΚΙΠ, αλλά δεν τολμούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να τα δημοσιοποιήσουν, ούτε να πάρουν τόσο ισχυρά μέτρα για να μην διατερεχθούν οι σχέσεις με το Βελιγράδι. Η Χούντα αποτόλμησε αυτό.
Και αυτό το πράγμα προκάλεσε αντιδράσεις και στα Σκόπια κατά της δικτατορίας, όχι γιατί τόσο πολύ σέβονταν τη δημοκρατία στην Ελλάδα σε ένα καθεστώς αυταρχικό, αλλά ακριβώς διότι αυτή η καταγγελία τους εμπόδιζε μετά να έρχονται στην Ελλάδα, κυρίως τους γιους των Σλαβομακεδόνων προσφύγων, με πλαστά διαβατήρια και παρά τους όρους συμφωνίες ότι απαγορεύονταν πρόσφυγες, για να διεξαγάγουν αυτήν την καθιούς προπαγάνδα. Το δεύτερο ήταν ότι αμέσως η Χούντα προέβη στην απαγόρευση εισαγωγής κρέατος από τη Ιουγκοσλαβία για να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή. Αυτό ήταν οικονομικό πλήγμα για τους Ιουγκοσλάβους που παρήγαγαν κρέας. Είναι ζητήματα τα οποία η Ιουγκοσλαβία έβλεπε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υπονόμευσης γενικά των σοσιαλιστικών κρατών με εφαλτήριο την Ελλάδα. Μέσα στη Ιουγκοσλαβία τώρα υπάρχει το Μακεδονικό, το οποίο τα χρόνια αυτά, επειδή είμαστε σε μια φάση αποκέντρωσης των δημοκρατιών, ενίσχυσης δηλαδή των φυγόκεντρων δυνάμεων σε βάρος της κεντρικής εξουσίας με την πτώση του Ράνκοβιτς, αρχίζουν τα Σκόπια να ανακοινούν το Μακεδονικό αυτοδύναμα, να θέτουν τα ίδια ζήτημα μακεδονικής μειονότητας, ταυτότητας και τα σχετικά. Και μάλιστα, επειδή βιώνουμε μια περίοδο εθνικισμού πλέον στη Ιουγκοσλαβία, σε κάθε δημοκρατία, στα Σκόπια έχουμε την ενίσχυση της ταυτότητας αυτής με τη δημιουργία Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών στα Σκόπια, Μακεδόνσκα Ακαδέμια Ναούκα Ιουμέτροστη, όπως και με την ανακήρυξη της Απακεδονικής Αυτοκέφαλης Εκκλησίας, η οποία ήταν μια πολιτική κίνηση για να ενισχύσει τη διαδικασία της εθνογέννησης. Ταυτόχρονα αναβιώνει το 68 και η Βούλγαρο-Ιουγκοσλαβική Διένεξη για το Μακεδονικό. Είναι τα 100 χρόνια, τα 90 χρόνια από την δημιουργία Βουλγαρικού κράτους, η οποία παίρνει μεγάλη διάσταση. Η Βουλγαρία έχει ορισμένους άξονες, δεν υπάρχει ιστορικά διαμορφωμένο μακεδονικό έθνος, δεν υπάρχει μειονότητα, είναι απαράδεκτη η παραχάραξη της βουλγαρικής ιστορίας. Και βιώνουμε αυτή την κατάσταση και εμείς, και μπαίνει ένα ζήτημα τι στάση πρέπει να τηρήσει και η Ελλάδα τώρα σε αυτήν την Βουλγαρο-Ιουγκοσλαβική Διένεξη. Η κατάσταση είναι τέτοια που έχουμε μια στασιμότητα στις διμερείς σχέσεις για πάνω από ένα χρόνο. Έρχεται μετά η Σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία και το δόγμα Μπρέζνεφ. Εδώ υπάρχει ο φόβος μήπως οι Σοβιετικοί εισβάλλουν. Αναβιώνει η παλιά συνεργασία του Μεσοπολέμου Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας, στην αντίληψή μας βέβαια, η ανάγκη μια συνεργασία, ότι αν καταρρεύσει η Ιουγκοσλαβική άμυνα, τότε το επόμενο θύμα θα είναι η Ελλάδα. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει τη Ιουγκοσλαβία αν δεχθεί Σοβιετική επίθεση. Δεν είχαν σχέδια οι Σοβιετικοί να εισβάλλουν στη Ιουγκοσλαβία όπως ξέρουμε σήμερα, αλλά το ψυχολογικό σοκ ήταν μεγάλο μετά το 68 στην Ιουγκοσλαβία, η οποία ψηφίζει και νόμο για παλαϊκή άμυνα. Ότι αν γίνει εισβολή, τότε όχι μόνο τακτικό στρατός, αλλά και όλοι οι πολίτες πρέπει να βγουν στο βουνό και να αντισταθούν. Η Ελλάδα διαβεβαιώσει ότι εμείς θα στηρίξουμε τη Ιουγκοσλαβία αν δεχθεί Σοβιετική επίθεση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ικανοποιεί το Βελιγράδι, το οποίο βλέπει ότι σιγά σιγά και άλλες χώρες έχουν αποδεχτεί το καθεστώς της, το χουντικό καθεστώς, η Βουλγαρία, η Σοβιετική Ένωση κτλ., ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τις σχέσεις μας, διότι η Ελλάδα μας στηρίζει στα πράγματα αυτά. Και όντως παρατηρείται μια κινητικότητα αρχισγενωμένης από την οικονομία. Για μας το μεγάλο ζήτημα ήταν η αξιοποίηση των υδάτων του αξιού, το βασικό ζήτημα. Για ένα διάστημα είχε παγώσει αυτό το θέμα, διότι μετά το σεισμό του 1963 στα Σκόπια κατακρατούσαν τα νερά του αξιού για τα έργα αναδόμησης των Σκοπίων. Παρόλο που υπάρχει μια κινητικότητα, έχουμε την παρέμβαση των Σκοπίων, τα οποία πιστεύουν ότι αν πάμε σε μια βελτίωση των σχέσεων, πρέπει το Μακεδονικό να μπει στην ατζέντα. Η αναγνώριση δηλαδή μακεδονικής μειονότητας και η υπογραφή μιας μορφωτικής σύμβασης στη μακεδονική γλώσσα, δηλαδή μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδας, ή μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και Αθηνών, αλλά να αναφέρεται κάθε δημοκρατία Ιουγκοσλαβική τι είδους μορφωτικές σχέσεις θα έχει με την Ελλάδα. Να συντάσσεται αυτή η συμφωνία και στις γλώσσες μεν και στη μακεδονική. Κάτι το οποίο είχε απορρίψει κατηγορηματικά τότε η Χούντα και όλες οι μετέπειτα ελληνικές κυβερνήσεις. Οι δηλώσεις είναι πάρα πολλές που μπαίνει το ζήτημα τελικά τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Και οι δηλώσεις αυτές γίνονται ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών της Ιουγκοσλαβίας, του Μίρκου Τέπαβατς, μέσα στην Ομοσπονδιακή Βουλή, όταν μιλάει ένας βουλευτής από τα Σκόπια και είναι Υπουργός Εξωτερικών της Ιουγκοσλαβίας και δεν παρεμβαίνει, εκλεμβάνεται αυτό στην Αθήνα ότι έχει τη συγκατάσταση Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Δίνονται ενδοόδοτα διαβήματα. Οπότε η Ελλάδα κινείται και μέσω της διπλωματίας αλλά και μέσα με το δημόσιο λόγο. Δίνεται εντολή στην ελληνικό βορρά, στον δημοσιογράφο, τον Ηλία Κύρου, ο οποίος έπαιρνε εντολές από την κυβέρνηση, αυτό είναι δεδομένο, να αποδομεί τον Μακεδονισμό. Επάγγελμα Μακεδόν,
όλα τα γνωστά αυτά και το περιοδικό Μακεδονική Ζωή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τα χρόνια εκείνα να ανακοινεί το ζήτημα των ελληνικών κοινοτήτων κάποτε της Σερβικής Μακεδονίας, τώρα Φιρόμ κτλ. Τι στάση θα πάρουμε στη Βούλγαρο-Ιουγκοσλαβική Διένεξη, η οποία εντείνεται μετά το καλοκαίρι του 1968 της Σοβιετικής Εισβολής στη Τσεχοσλοβακία και παρουσιάζεται το δόγμα Μπρέζνεφ ότι ενέχει τον κίνδυνο αν κάποτε εισβάλλει το σύμφωνο της Βαρσοβίας στη Ιουγκοσλαβία η Βουλγαρία να διεκδικήσει τα Σκόπια. Η γραμμή δική μας είναι, ζήτημα που αντιμετωπίζουμε και μέχρι σήμερα. Ναι, μεν αποδομούμε τον Μακεδονισμό, αλλά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε και απολύτως με τις βουλγαρικές απόψεις. Μέχρι σε ένα σημείο η Βουλγαρία θα είναι σύμμαχος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, τονιζόταν τότε, είναι να τονίζουμε την ελληνικότητα της περιοχής, τον ελληνισμό του μοναστηρίου, της Τρόμνητσας και όλων αυτών, ώστε να φαίνεται ότι και εμείς έχουμε ιστορικά δίκαια εκεί, για να μην ανακοινούν αυτοί μετά ζήτημα μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν πέτυχε και τότε και μετά το 1991 που προσπαθήσαμε να περάσουμε και τις τακτικές. Υπάρχει μια στασιμότητα. Τι αλλάζει τώρα από το... μια κινητικότητα, αλλά υπάρχουν αυτά τα εμπόδια. Τι αλλάζει τώρα από το 70 και μετά. Η διεθνή συγκυρία. Πρώτον είναι η ύφεση Ανατολής-Δύσης, η πρωτοβουλία η σοβιετική που έγινε αποδεκτή για τη σύγκληση μιας διάσκεψης για την ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη. Είναι η λεγόμενη ΔΑΣΕ. Από το 70 αρχίζει να παίζει αυτή η γραμμή. Δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες τι όθησε τους Σοβιετικούς να κάνουν την πρόταση και γιατί το δέχτηκαν οι Αμερικανοί. Πάντως υπάρχει μια ύφεση στις διεθνείς σχέσεις. Το δεύτερο είναι η αποπομπή της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ελλάδα τώρα ως αντιστάθμισμα αναπτύσσει μια βαλκανική πολιτική εποφελούμενη από την ύφεση για να εξεγάγει και τα αγροτικά της προϊόντα. Το τρίτο είναι οι συγκυρίες στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε τώρα για τον Μαύρο Σεπτέμβρη του 70, έχει προηγηθεί ο πόλεμος, το 67 το Μεσανατολικό είναι σε μια νέα τώρα φάση εκεί. Η Χούντα βλέπει την Ελλάδα, η Αμερική βλέπει την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητας, δεν ήταν η ΣΥΑ πίσω από το πραξικόπημα, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι οι Χουντικοί είναι φιλοαμερικανοί, ικανοποιούν τα ανατολικά συμφέροντα και όλα και ουσιαστικά αρχίζει πάλι να δίνει όπλα στην ελληνική κυβέρνηση από το 70 στον απόϊχο των εξελίξεων της Μέσης Ανατολής, ότι η Ελλάδα είναι ένας παράγοντας σταθερότητας. Συνεπώς αποδεχόμαστε να γνωρίζουμε το καθεστώς, από την άλλη πλευρά επειδή έχουμε αντιστάσεις στο Κογκρέσο κτλ. Κάνουμε συστάσεις, φιλελευθεροποιήστε κάπως το καθεστώς. Είχε ακαθυστερήσει ο Νίξον να στείλει τον νέο πρέσβη τον Τάσκα. Αυτό εκλήφθηκε στην αρχή ότι ίσως μεταβάλει στάση η Αμερική. Τελικά αποδείχθηκε όταν ήρθε ο Τάσκα ότι όλα βαίνουν ομαλώς, ότι η Ελλάδα είναι παράγοντα σταθερότητας και ως εκ τούτου η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια χορηγείται. Ο άλλος είναι ο φόβος της Ιουγκοσλαβίας μην πλησιάσει πολύ η Ελλάδα τη Βουλγαρία. Επειδή έχουμε κοινές θέσεις στο Μακεδονικό και επειδή και η Χούντα έχει καλές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Άλλος παράγοντας αυτός. Αυτοί είναι οι βασικότεροι παράγοντες που οθούν τελικά τις δύο πλευρές να επιταχύνουν τη διαδικασία έτσι εξομάλυνσης των σχέσεων. Όντως υπάρχει και κάτι άλλο για μας, η τουρκική πολιτική στο Κυπριακό. Ήδη η κυβέρνηση Ντεμιρέλ προσπάθησε τότε να ανακοινήσει το Κυπριακό στις Ισλαμικές χώρες με σκοπό στους αδέσμευτους να μην ανακοινείται το μακεδονικό ζήτημα. Και ήδη είχε προηγηθεί επίσκεψη του Ντεμιρέλ στο Βελιγράδι, ουσιαστικά με αυτό το σκεπτικό, αλλά κάτι που δεν έκανε ο Τίτο. Και η Αμερικανική στροφή της Ιουγκοσλαβίας προς τη Δύση. Ο φόβος από το δόγμα Μπρέζνεφ και η ανάγκη διερύθμισης των χρεών που είχαν οι Ιουγκοσλάβοι από τους Αμερικανούς όθησε τον Νίξον να επισκεφθεί σε μία φάση τη Ιουγκοσλαβία τον Οκτώβριο του 1970 στα πλαίσια μιας περιοδίας που κάνει στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και βέβαια η εμφάνιση της Κίνας στη διεθνή σκηνή. Ότι η Κίνα λίγο μπαίνει στα Ηνωμένα Έθνη, άρα η στροφή προς την Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ιουγκοσλαβίας ήταν σε πλήρη αρμονία και με τους άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Άρα ευνοούσε το περιβάλλον για μια προσέγγιση όταν ξεπέρασαν τις αυταπάτες οι Ιουγκοσλάβοι ότι το πραξικόπημα ήταν ένα σχέδιο της ΣΥΑ για μια έτσι για τον έλεγχο της περιοχής. Το εμπόδιο είναι τα Σκόπια. Και εδώ βλέπει κανείς πως όταν διαφαίνεται μία προσέγγιση με το Βελιγράδι, τα Σκόπια παρεμβαίνουν. Ότι πρέπει το Μακεδονικό να μπει μέσα. Ότι ο δρόμος Αθήνας-Βελιγραδίου διέρχεται από τα Σκόπια. Τα Σκόπια τώρα κινούνται όχι μόνο μέσω της εφημερίδας Νόβα Μακεδόνια με τα εμπριστικά άρθρα που
δημοσίευαν και με την απάντηση του Ηλία Κύρου, επάγγελμα Μακεδόν, παράδειγμα, το Μακεδόν, και πολλά άλλα. Και με τον Τίτο, κατά κάποιο τρόπο, ο Ηλίας Κύρου έχει αποδομήσει, ο Βεντέτος που βάφει τα μαλλιά του στα γεράματα, ήξερε πως ζούσε στη Χλειδί και στην πόλη τέλειο Τίτο. Ποιος τολμούσε να τα πει τότε. Σήμερα βέβαια τα λέει ο καθένας. Και όντως έβαφε τα μαλλιά του μετά τα 70, το ξέρουμε σήμερα. Λοιπόν, τα έβαφε τα μαλλιά του. Εν πάση περιπτώσει, και διαβητικός όταν πήρε να πιει κρασί και τέτοια, είχε εδώ πέρα. Κανιά ό,τι έπινε, δεν το έπινε για να. Εν πάση περιπτώσει, περνούσε πολύ καλά. Συγκλήθηκε στην πολυτέλεια μετά από τα 54. Μετά τα 54 ήταν στον Τουνό, έτρεχε όσα χρόνια του μήναν, τα περάσει καλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τα Σκόπια τώρα ασκούν προπαγάνδα μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού. Δηλαδή από τον Νοέμβριο του 70 λειτουργεί ραδιοφωνικό σταθμό Σκοπίων με δύο ημερήσιες εκπομπές στην ελληνική. Καταλαβαίνετε, αυτά ακούγονται στην Βόρειο Ελλάδα. Και εδώ τα άρθρα και όλες οι εκπομπές που γίνονται στίγουν ζέμ, θύματα μακεδονικού έθνους, ταυτότητας και όλα αυτά, μουσική για να ακούνε τα χωριά επάνω στη Βόρειο Ελλάδα. Εσκεμμένη προπαγάνδα. Και εδώ τώρα δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τις εκπομπές. Δεν είναι εύκολα γίνονται προπαγάνδα. Δεν είναι ένα άρθρο αν δημοσιευτεί στην Νόβο Μακεδόνια και τώρα παραγάγει ο ελληνικός βοράς και ξέρουμε. Ακούει άμεσα ο άλλος τότε. Και εδώ αντιδρά πάλι η Αθήνα σε αυτές τις εκπομπές. Ποιος ελέγχει τελικά τα Σκόπια? Κάνουν αυτόνομη πολιτική. Δεν μπορούμε να τα ανεχόμαστε αυτά. Το άλλο είναι μετά μια βομβαστική επίθεση στο ελληνικό προξενείο των Σκοπίων. Παρέμεινε ανεξιχνίαστο μέχρι σήμερα. Ποιος έριξε τις βόμβες για να προκαλέσει καταστροφές? Δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Δεν έχει ερευνηθεί. Ενοχοποιήθηκαν στα Μακεδόνες πρόσφυγες του εμφυλίου εκεί. Τελικά η υπόθεση έκλεισε. Εγώ υποθέτω ότι πρόκειται για σλαβομακεδονική διασπορά από το εξωτερικό. Είναι η περίοδος που και στην Κροατία υπάρχει κροατικό εθνικιστικό κίνημα, τον Ουστάσε, με την αποκέντρωση αυτή που οι Κροάτες ζητάν ευρύτερη απεξάρτηση από το Βελιγράδι και ένα είδος μετατροπής της Ιουγκοσλαβίας σε συνομοσπονδία. Παρισφρίουν ομάδες των Ουστάσε και μέσα στη Ιουγκοσλαβία την περίοδο εκείνη. Υποθέτω ότι μάλλον από τέτοιους κύκλους είχε γίνει αυτό το επεισόδιο, το οποίο δεν εξεχνιάστηκε, μπήκε στο αρχείο και τελικά αποφασίζεται να προωθηθούν οι διμερείς σχέσεις. Έρχεται ο Παλαμάς στο Βελιγράδι το 71 και σημειολογικά δεν περνάει από τα Σκόπια. Πέρασε, αλλά δεν σταμάτησε με το τρένο. Και στο γυρισμό με το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε καθόλου. Για να δείξει ότι δεν μιλάμε εμείς με το Βελιγράδι, με τα Σκόπια, μιλάμε με το Βελιγράδι. Εκεί γίνεται συζητούνται όλα τα διμερείς σχέμες, θέματα και τα διεθνή. Ζητήματα μακεδονικής μειονότητας είμαστε κάθετα αντίθετοι. Μεθοαναβίωση μεθοριακής συμφωνίας κάθετα αντίθετη. Τα οικονομικά ζητήματα. Υδροοικονομία, αξιοποίηση των υδάτων του αξίου. Πάει καλά η υπόθεση, είναι υπό τη σκέπη των Ηνωμένων Εθνών το πρόγραμμα αξιοποίηση των υδάτων. Το ζήτημα, δύο σημαντικά ζητήματα για τα Σκόπια. Ο αγωγός Σκοπίων Θεσσαλονίκης, πετρολογωγός. Όργανο, σχέδιο του τον Πάπας. Αυτός με τον Έσο Πάπας ήθελε να μπει μέσα. Σίγουρα δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση, είναι και η αμερικανική πολιτική να προσδεθεί η Ιουγκοσλαβία στη δυτική οικονομία εντονότερα. Το άλλο ζήτημα είναι η ελεύθερη ζώνη της Θεσσαλονίκης, η Ιουγκοσλαβική, η οποία έλεγε το 1974. Εδώ αρχικά εμείς έχουμε μία αμφιτερίζουσα στάση. Εάν είναι καλή η συμπεριφορά της Ιουγκοσλαβίας, θα την ανανεώσουμε. Αν δεν είναι, θα την καταργήσουμε όπως προβλέπει η Συμφωνία του 1974. Αυτό εξαρτάται από τη φερεγγιότητα της Ιουγκοσλαβίας. Συζήτηκαν και διεθνή ζητήματα τότε, η Κίνα στη διεθνή σκηνή, ο πόλεμος τότε, η Ινδία με το Πακιστάν. Εν πάση περιπτώσει, τα αφήνουμε αυτά. Το βασικό όμως αποτέλεσμα για την προώθηση των διμερών επαφών είναι η ενεργοποίηση της Διυπουργικής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τώρα μεικτή Διυπουργική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει από εδώ και πέρα και συζητιέται όλη η γκάμα των ζητημάτων. Οικονομικά, βιομηχανική συνεργασία, υδροοικονομία, αξιοποίηση των υδάτων του αξιού, εμπορικές επαφές οι οποίες είναι στα ύψη. Έχουμε πλεόνασμα, κάποτε η Ιουγκοσλαβία, κάποτε, αλλά εμπορικές συναλλαγές ανθούν. Τουρισμός. Μεγάλο ζήτημα. Θέλουμε περισσότερες βίζες, λένε οι Ιουγκοσλάβοι. Έρχονται χιλιάδες εδώ, αυξάνεται πάρα πολύ. Εμείς λέμε να φιλελευθεροποιήσουμε κάπως το καθεστώς της βίζας,
αλλά δεν μπορούμε να την καταργήσουμε. Πάλι πρέπει να ελέγχουμε τα ερυθρά δελτία, ποιος μπαίνει. Είναι ακριβώς οι πρόσφυγες, οι οποίοι έρχονται πολλές φορές με ψεύτικα διαβατήρια.